Φίλοι μου, γεια σας και πάλι. Βρίσκομαι πάνω από το όμορφο Βουργαρέλι. Πρώτη φορά θα σας πω την αλήθεια, έχω κάνει στάση εδώ στην όμορφη Δρακότρυπα. Ναι, ναι. Μην νομίζετε επειδή γυρίζω αυτά τα μέρη συνεχής κάνω στάση εκεί που θα κάνετε εσείς. Το ακριβώς αντίθετο. Ίσως εγώ επειδή έχω την ευχέρεια και γυρίζω συνέχεια, δεν κάνω στάση. Κάποια στιγμή όμως τα κάνω. Εδώ σήμερα είμαι με μία συντρόχισσα, όχι συντρόφισσα, συντρόχισσα. Είναι η Βούλα εξ Καλαμπάκας από την όμορφη καυτή Θεσσαλία και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και χάρη σε αυτή σήμερα σταματάω σε μέρη, καλά ακούτε, που δεν έχω σταματήσει ποτέ και όποιοι με ακολουθούν και δουν τα βίντεό μου θα δουν ότι αυτά τα μέρη που σταματάω σήμερα είναι μέρη τα οποία τα έχω περάσει, τα έχω ξαναπεράσει και τα έχω ξαναπεράσει. Έχετε κουραστεί να τα δείτε. Και όμως η κάθε φορά, η κάθε εποχή είναι μοναδικά διαφορετική. Γι' αυτό τι σας λέω, θυμάστε, η Ήπειρο των πολλαίων αισθήσεων και των τεσσάρων εποχών. Γιατί άλλη Ήπειρο το χειμώνα, άλλη το καλοκαίρι, άλλη το φθινόπωρο, άλλη την άνοιξη. Μην κοιτάτε τώρα που πάνε να γίνουν δύο εποχές. Αλλά και πάλι, καλή ώρα σήμερα, τώρα που είμαι σταματημένος, η ώρα είναι 5 παρα 5 και έχουμε 28, άντε πες ότι κλέβει, 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ δεν φυσάει, δεν κουνιέται φύλλο. Το βλέπετε. Ουσιαστικά είμαι κάτω από τα έλατα. Εδώ, από το γερο έλατο αυτό το μεγάλο, το οποίο πρέπει να είναι κάμποσο χρόνων. Πολλά παραπάνω από μένα τουλάχιστον. Αυτά. Τι άλλο να σας πω. Καλά, κάτι θα βρω εγώ στην πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κλείνω προς το παρόν και συνεχίζω.